Θέλεις χαμηλές και ξεκάθαρες χρεώσεις στο λογαριασμό του ρεύματος? Τώρα η Solar Energy σου προσφέρει ρεύμα για το σπίτι από 2 και 19 λεπτά και ρεύμα για την επιχείρηση από 5 και 61 λεπτά. Κάλεσε τώρα στο 2385044506 ή επισκέψου την ιστοσελίδα senergy.gr και μάθε περισσότερα. Solar Energy Subasis. Η πρώτη επιλογή στην παραγωγή, εμπορία και προμήθεια ενέργειας. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ταρτάρας Ιωάννης. Σε συνεργασία με την μεγαλύτερη πολυεθνική εταιρεία BP και την πολυετή μας εμπειρία στον χώρο των καυσίμων, σας παρέχουμε καύσιμα υψηλής ποιότητας και απόδοσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και υγραέριο κίνησης με την εγγύηση της Coral Gas για οικονομία και περισσότερα χιλιόμετρα, όπως και προϊόντα Go Gas της Coral. Στο υπερσύγχρονο πλυντήριο τούνελ με σύστημα αποσκλίνησης και ανακύκλωσης νερού, χαρίζουμε τέλειο γυάλισμα χωρίς στίγματα και άλατα. Ακόμη παρέχονται υπηρεσίες εσωτερικού και βιολογικού καθαρισμού. Αξιοπιστία και ποιότητα τώρα και με αυτόματο πολιτή βενζίνης. Πρατήριο υγρών καυσίμων, αερίου και πλυντήριο αυτοκινήτων Ταρτάρας Ιωάννης. Κωνσταντίνου Καραμαλή 15 στην Κοζάνη. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα, 16 Νοεμβρίου, μία μέρα πριν την επέτειο του Πολυτεχνείου και είμαστε εδώ τηλεοπτικά για να σας κρατήσουμε συντροφιά. Αυτή η εβδομάδα είναι μία εβδομάδα που μας βρίσκει όλους στο σπίτι. Μαμάδες, μπαμπάδες, παιδιά, μιας και έχουμε περάσει στην παύση λειτουργίας των νηπιαγωγείων αλλά και των δημοτικών σχολείων. Μια εβδομάδα λοιπόν που θα είστε στο σπίτι οικογενειακά και τι θα κάνετε κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, θα συντονιζόσαστε στο Flash για να βλέπετε like. Σας έχουμε ετοιμάσει πολύ ωραίες εκπομπές και για αυτή την εβδομάδα. Θέλω λοιπόν να σας πω πως σε αυτή την εκπομπή η Μαρία Μαρίνα Σεραφιμίδου θα βρίσκεται στην παρέα μας, θα κάνουμε σύνδεση με Skype για να τα πούμε έτσι τηλεοπτικά γύρω από τις αστρολογικές επιρροές, προβλέψεις και γενικότερα τι συμβαίνει εκεί πέρα στο σύμπαν, στον ουρανό, τα άστρα τι έχουν να μας πούνε για αυτή την εβδομάδα. Ακόμη στη λίστρια και διοργανώτρια του Λάπας Ρούλα Κατρανίδου θα μας δώσει τις δικές της στυλιστικές συμβουλές για ένα πολύ επίκαιρο θέμα, για το πώς λοιπόν πρέπει να ντυνόμαστε κατά τη διάρκεια της τηλεεργασίας, των τηλεσυσκέψεων και όλα αυτά που γίνονται στο σπίτι μέσω Skype, κουλουπού. Η Χαρά Γαύρου φυσικά θα μας δώσει τις πολύτιμες συμβουλές της και θα αναλύσουμε μαζί της το πώς βιώνουν κάποιες κατηγορίες ανθρώπων την περίοδο αυτή της κρίσης που διανύουμε, την καραντίνα, ως προς το άγχος, την κατάθλιψη, πόσο λοιπόν πιο εύκολα κάποιοι επηρεάζονται αρνητικά από την όλη κατάσταση και θα μας δώσει και κάποιες λύσεις για αυτό. Και φυσικά σε αυτή την εκπομπή θα δούμε πολλά και ωραία θεματάκια. Έχουμε όμως ένα διαγωνισμό, έχουμε μια κλήρωση, ένα δωράκι που τρέχει από την προηγούμενη εβδομάδα. Αφορά την δωροεπιταγή από το κρεοπωλείο Λουκάς για την αγορά των κρεάτων της εβδομάδας σας. Το κρεοπωλείο Λουκάς στην Τολεμαΐδα. 24610-42-296 είναι το τηλέφωνο που μπορείτε να καλείτε. Θέλω να σας πω ότι από όπου και αν τηλεφωνείτε, μπορείτε ακόμα και μετά τη λήξη της καραντίνας να πάτε και να κάνετε τις αγορές από το συγκεκριμένο κρεοπωλείο, να αγοράσετε τα κρέατά σας, είτε ακόμα και να σας τα στείλουν στον χώρο σας. Θέλω να πω, έχουμε γιορτή σήμερα, 16 του μηνός, γιορτάζει, αν δεν κάνω λάθος, ο Φίλιππος, ή γιόρταζε προχθές ο Φίλιππος, α ναι, γιόρταζε προχθές. Εντάξει, γιορτάζει η Ιφηγένεια όμως, σήμερα, Δευτέρα. Η Ιφηγένεια χρόνια πολλά, γιορτάζει ο Ματθαίος, γιορτάζει και η Ματθίλδη,
Μαθήλδη. Εντάξει. Η Μαθήλδη Μαγκύρα γιορτάζει. Ο Ματθαίος... Δεν έχω Ματθαίο. Και η Ιφηγένεια Ινάκου, που μου έχει έρθει στο μυαλό σίγουρα. Χρόνια σας πολλά. Όχι, είναι γιορτή, Μιχάλη μου, ναι. Είναι γνωστή γιορτή, δεν είναι ό,τι και ό,τι γιορτή η σημερινή. Καλά, τέρμα σκονάκι σήμερα και εγώ τηλεργασία θα κάνω με το κινητό. Σήμερα έχουμε Διεθνή ημέρα ανεκτικότητας. Θα σας πω ότι ο ΙΕ έχει ανακηρύξει την συγκεκριμένη ημέρα το 1995. Ξεκίνησε η ανακήρυξη της ημέρας, σε μια προσπάθεια να ευαισθητοποιήσει το παγκόσμιο κοινό για την ανάγκη της αποδοχής του διαφορετικού στις ανθρώπινες σχέσεις. Πολύ σημαντικό. Φυσικά, επακόλουθο ήταν να καθιερωθεί η Παγκόσμια ημέρα ανεκτικότητας στην 16 του Νοέμβρη κάθε χρόνου, από το 1996, γιατί η ανεκτικότητα και η εμπιστοσύνη στις ανθρώπινες σχέσεις και στις ανθρώπινες κοινωνίες δεν χτίζεται σε ένα βράδυ, αγαπημένοι μου φίλοι, αλλά χρειάζεται χρόνο και προσπάθεια σύμφωνα και με τον παγκόσμιο και με τον διεθνή οργανισμό και εγώ το πιστεύω αυτό. Ναι, το πιστεύω. Παγκόσμια ημέρα, αγκιοκτομής τώρα. Η μέρα αυτή γιορτάζεται με πρωτοβουλία ενός Αμερικανού κινηματογραφιστή και ενός Αυστραλού χειρούργου. Ακούστε την ιστορία. Ή μάλλον να πούμε πρώτα την αγκιοκτομή. Είναι μια μορφή στήρωσης του άντρα, προκειμένου να αποφύγει μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, τέλος πάντων, ή να έχει μια μεγαλύτερη ελευθερία στο σεξ. Είναι χειρουργική επέμβαση, αποκόπτει και σφραγίζει τους σπερματικούς πόρους και εμποδίζει το σπέρμα να απελευθερωθεί κατά τη διάρκεια της εξπερμάτωσης. Συνεπώς, δεν υπάρχει περίπτωση να προκληθεί εγκυμοσύνη στο άλλο φύλλο, αν κάνει κάποιος άνδρας εγκυοκτομή. Όμως ο άνδρας μπορεί να κολλήσει τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Απλά μόνο εγκυμοσύνη δεν γίνεται. Για ποιο λόγο να κάνεις αγκιοκτόμη, βρε φίλε άντρα? Και δεν είναι και ανατρέψιμο. Δεν είναι εύκολο να στρέψιμο αυτό το πράγμα. Να το ξαναγυρίσεις. Ναι. Τι να πω. Δεν μ' αρέσει αυτή η παγκόσμια ημέρα. Μην τη γιορτάσω. Δεν τη γιορτάζω. Εντάξει, πάω. 1945. Ιδρύεται η UNESCO, ο Εκπαιδευτικός, Επιστημονικός και Πολιτιστικός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. 1973, για δεύτερη μέρα συνεχίζεται η εξέγερση του Πολυτεχνείου. Γύρω από το εκπαιδευτικό ίδρυμα γίνονται πραγματικές μάχες. Η αστυνομία με δακρυγόνα και πυροβολισμούς προσπαθεί να διαλύσει τον κόσμο. Ο ραδιοφωνικός σταθμός των φοιτητών κάνει έκκληση για φάρμακα, ιατρικά εργαλεία, γιατρούς και ασθενοφόρα. Γύρω στα μεσάνυχτα μπαίνουν στην Αθήνα στρατός και τάγκς. Πραγματικά τρομερό. Γεγονός, αλλά όλα αυτά τα πολύ σκληρά γεγονότα του παρελθόντος φέρνουν την ελπίδα του σήμερα. Μας έχουν φέρει στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα. Έτσι, άρα και σήμερα πρέπει να παλέψουμε ώστε αύριο μεθαύριο τα μικρότερα αδέρφια μας, τα παιδιά μας, οι φίλοι μας να βρεθούν σε ένα καλύτερο περιβάλλον. Λοιπόν, 1994, τίθεται σε ισχύ η Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, που επιτρέπει την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια. Η Τουρκία, λέει, ακούστε, ανακοινώνει ότι θεωρεί αιτία πολέμου την ενδεχόμενη επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 μίλια. Έλα, Χριστέ και Παναγία, το όρου Κρέης που βρίσκεται σήμερα, έφτασε? Τρίκαλα, Καρδίτσα, Λάρισα, ξέρω εγώ, πού έφτασε το όρου Κρέης? 1980. Δύο νεαρά παιδιά, ο 20χρονος φοιτητής Ιάκωβος Κουμής και η 20χρονη εργάτρια Ματούλα Κανελοπούλου, χάνουν τη ζωή τους όταν παρασύρονται από άβρα της αστυνομίας κατά τη διάρκεια επεισοδίων που σημαδεύουν την 70η επέτειο του Πολυτεχνείου. Να πούμε βεβαίως πως
για σήμερα και αύριο απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις εκδηλώσεις άνω των 4 ατόμων στους δρόμους για να αποφύγουμε τον συνωστισμό για τον εορτασμό του Πολυτεχνείου. Ενώ τα σχολεία, όπως είπαμε, παραμένουν κλειστά. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να κάνουμε μια μικρή διακοπή και να περάσουμε να δούμε τους χορηγούς αυτής της εκπομπής. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τις δύο επιχειρήσεις, τη Solar Energy Subasis και το πρατήριο υγρών καυσίμων και πλυντήριο αυτοκινήτων του Ιωάννη και Κατερίνας. Τον Ιωάννη και Κατερίνας Ταρτάρα στην πόλη της Κοζάνης. Ταρτάρας και εσύ όμικρον έψιλον. Και να επιστρέψουμε εδώ για να συνδεθούμε με Αθήνα, με την αγαπημένη συνεργάτη αυτής της εκπομπής, η οποία κάθε εβδομάδα, εκτός από το να μας μαγειρεύει καλλιντικά με προϊόντα που έχουμε στο σπίτι μας, μας δίνει και αστρολογικές προβλέψεις. Μαρία Μαρίνα Σαραφημίδου, αμέσως μετά στις οθόνες μας. Θέλεις χαμηλές και ξεκάθαρες χρεώσεις στο λογαριασμό του ρεύματος? Τώρα η Solar Energy σου προσφέρει ρεύμα για το σπίτι από 2 και 19 λεπτά και ρεύμα για την επιχείρηση από 5 και 61 λεπτά. Κάλεσε τώρα στο 2385044506 ή επισκέψου την ιστοσελίδα senergy.gr και μάθε περισσότερα. Solar Energy Subasis. Η πρώτη επιλογή στην παραγωγή, εμπορία και προμήθεια ενέργειας. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ταρτάρας Ιωάννης. Σε συνεργασία με την μεγαλύτερη πολυεθνική εταιρεία BP και την πολυετή μας εμπειρία στον χώρο των καυσίμων, σας παρέχουμε καύσιμα υψηλής ποιότητας και απόδοσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και υγραέριο κίνησης με την εγγύηση της Coral Gas για οικονομία και περισσότερα χιλιόμετρα, όπως και προϊόντα Go Gas της Coral. Στο υπερσύγχρονο πλυντήριο τούνελ με σύστημα αποσκλίνησης και ανακύκλωσης νερού, χαρίζουμε τέλειο γυάλισμα χωρίς στίγματα και άλατα. Ακόμη παρέχονται υπηρεσίες εσωτερικού και βιολογικού καθαρισμού. Αξιοπιστία και ποιότητα τώρα και με αυτόματο πολιτή βενζίνης. Πρατήριο υγρών καυσίμων, αερίου και πλυντήριο αυτοκινήτων Ταρτάρας Ιωάννης. Κωνσταντίνου Καραμαλή 15 στη Κοζάνη. Και ήρθε λοιπόν η ώρα που περιμέναμε όλοι να υποδεχτούμε τηλεοπτικά την Μαρία Μαρίνα Σεραφημίδου. Δευτέρα λοιπόν σήμερα, 16 του Νοέμβρη, και ήρθε η ώρα να μοιραστεί η Μαρίνα τις αστρολογικές προβλέψεις της με όλους εμάς, με όλους εσάς από τα σπίτι. Μαρίνα μου, καλησπέρα. Γεια σας και καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα, γλυκό μου κορίτσι, τι κάνεις? Τέλος, να έχουμε μια καλή εβδομάδα. Είναι λίγο και δύσκολα τα πράγματα, έτσι, με αυτόν τον εγκλισμό που μας έχουν. Από τον πρώτο εγκλισμό νομίζω ότι είναι πιο δύσκολο αυτό που περνάμε τώρα. Δεν ξέρω, μου έχει καθίσει εμένα πιο... Σε όλους. Ισχύει, σε όλους μας έχει καθίσει λίγο περίεργα. Δεν ξέρω. Ναι, ίσως γιατί άντε την πρώτη φορά είπαμε θα το κάνουμε και θα περάσει έτσι. Και τώρα δεν το θέλαμε και πολύ. Και ίσως μαθαίνουμε και κάποια πράγματα που δεν μας κάθονται και κάπως καλά. Ναι. Και δεν ξέρουμε τι να πιστέψουμε, τι να μην πιστέψουμε. Και ένα άλλο που με έχει έτσι πάρα πολύ στεναχωρήσει είναι ότι δεν μπορούμε να βγούμε μετά τις 9 η ώρα το βράδυ τουλάχιστον εδώ στην Αθήνα. Νομίζω και σε εσάς εκεί έτσι. Ναι, παντού είναι. Κοίταξε Μαρίνα μου, θέλω να σου πω ότι κάθε μέρα που θα περνά, δυστυχώς, εάν συνεχίσουμε έτσι, θα έρθουμε αντιμέτωποι με πολύ πιο σκληρά μέτρα. Μέτρα που θα θυμίζουν συνθήκες πολέμου. Και μα αυτό... είναι. Ναι. Μα είναι πόλεμο. Και έτσι. Οικονομικό πόλεμο κιόλας. Έτσι. Και αυτό προφανώς, επειδή δεν υπάρχει αυτός ο κίνδυνος του ότι θα φάω σφαίρα, μας μπερδεύει. Θέλω λίγο, έτσι, μιας και ανέφερες αυτό, να πω, επειδή διαβάζω πάρα πολλές αντιδράσεις στο Instagram, στο Facebook, στο Twitter, σχετικά με την απόφαση του κλεισίματος των σχολείων. Αυτό έπρεπε για μένα να έχει γίνει από την αρχή, όχι μόνο για μένα. Ακριβώς. Εγώ επειδή διαβάζω και σε site, διαβάζω πολλά πράγματα, δεν νομίζω ότι έπρεπε να είχαν κλείσει από την αρχή. Θα κάτσει να χαμηλώσω λίγο το κινητό μου, γιατί μου στέλνουν για παραδείγματα για να κάνει κλείσει. Ισχύει αυτό που λες. Θέλω όμως να πω ότι τα σχολεία δεν κλείσανε γιατί γίνεται διασπορά του ιού από τα παιδιά. Κλείσανε γιατί γίνονται πολλές μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας από τις ευπαθείς ομάδες. Να πάνε να τα φέρουν
Και μην ξεχνάς ότι και τα παιδιά, γιατί είναι άνθρωποι και αυτοί και κολλάνε. Ναι, μπορεί να είναι φορείς ακριβώς. Μπορεί να νοσήσουν, απλά να το περάσουν ασυμπτωματικά ή πολύ ελαφριά και ούτω καθεξής. Τέλος πάντων, λοιπόν, άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Θα τα αφήσουμε αυτά στην άκρη. Τι να κάνουμε. Το σταυρό μας υπομονή, πρέπει, θέλοντας και μη πρέπει να προσαρμοστούμε με τις δεδομένες καταστάσεις. Το να πάμε κόντρα σε όλα αυτή τη στιγμή δεν θα μας δώσει τη λύση. Εκτός και αν... Τι να πω, αν αυτή είναι η λύση, να σηκωθούμε, να ξεσηκωθούμε όλοι, να αρρωστήσουμε, να κολλήσουμε όλοι και όσοι μείνουν να συνεχίσουν το είδος μας, τη διαγώνιση του ανθρώπου, τι να πω. Περάσαμε ένα Σαββατοκύριακο που λένε ότι αστρολογικά κάτι γινόταν αυτό το Σαββατοκύριακο. Σήμερα, 15, έχουμε νέα σελήνη. Χτες, 15, Κυριακή. Χτες. Α, ναι. Θα λέμε, μπέρδεψε τις μέρες. Δεν ξέρω πια. Τι είναι σήμερα, τι είναι αύριο, μια... Όλοι μας. Ό,τι και να μου πεις, εγώ ναι θα πω. Εσείς τουλάχιστον δουλεύετε, ίσως και να πηγαίνετε να έρχεστε. Δεν δουλεύετε και από το σπίτι. Εμείς βγαίνουμε έξω μόνο όταν θέλουμε. Όταν κάτι θέλουμε, εν πάση περιπτώσει. Οπότε είναι... Τα έχουμε χάσει. Λέμε σήμερα... Τι είναι, κοιτάμε το τηλέφωνο, τι είναι σήμερα. Έτσι, καταλαβαίνω απόλυτα. Χθες, λοιπόν, Κυριακή, είχαμε νέα σελήνη, τι ακριβώς. Έτσι. Νέα σελήνη στο Σκορπιό στην 23η μοίρα και κάτι, που έχουμε όλα τα τρίτα δεκαήμερα, επηρεάζει τα τρίτα δεκαήμερα, ειδικά των σταθερών ζωδίων. Βέβαια, είναι μια νέα καλή σελήνη, που φέρνει καινούργια πράγματα, ενάρξεις καινούργιες, που θα φέρουν και θα έρθουν για να μείνουν. Μακάρι, μακάρι. Καλές ενάρξεις όμως, γιατί καινούργιες ενάρξεις που μείνανε το 20 μας έφερε μόνο άσχημες. Σίγουρα δεν είναι εύκολος ο χρόνος ακόμα και δεν έχει φύγει. Και δεν θα είναι και εύκολο και οι τρεις πρώτοι μήνες του 2021, έτσι, όχι του 1821, του 2020. Κοντά, κοντά είναι. Αν τα συγκρίνεις, είμαστε κοντά. Έχουμε ένα τέτοιο πράγμα. Τα κουμπούρια μας λείπουνε. Τα κουμπούρια, έτσι. Τέλος πάντων, μπορώ να πω ότι ας ελπίσουμε και ας αισιοδοξήσουμε. Δύσκολα τα πράγματα, αλλά μέσα στις δυσκολίες θα υπάρξουν κάποια φωτεινά διαστήματα. Για πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με τον κρυό και να δούμε πώς θα του πάει αυτή η εβδομάδα. Λοιπόν, κοίταξε, ο κρυός παρορμητικό ζώδιο, έχει ανάγκη να κάνει πράγματα, του είναι δύσκολο όπως και σε μένα. Εγώ είμαι ζυγός, αλλά είμαι και εγώ παρορμητικό, είμαι απέναντι από τον κρυό. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνεις και εμένα με πιάνει και γενικά όλα τα παρορμητικά ζώδια, δηλαδή οι κρυοί, οι καρκίνοι, οι ζυγοί και οι εγώκεροι, έχουν την τάση να κάνουν πράγματα και ο κρυός πιο πολύ και σαν πρωτοζώδιο. Θέλει να κάνει πράγματα, θέλει να βγει έξω, θέλει δραστηριότητες, θέλει, αλλά δυστυχώς τον πνίγει αυτή η κατάσταση, με αποτέλεσμα έτσι να μην έχει καλή διάθεση, να γκρινιάζει, να τσακώνεται, να έχει μια ψυχική ένταση. Καλό βέβαια θα ήταν μέσα στην εβδομάδα να βρίσκει κάποια πράγματα να κάνει, έτσι ώστε να εκτονώνεται. Και επίσης να δίνει και λίγο προτεραιότητα και στους άλλους, εκτός από τον εαυτό του. Δηλαδή, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να πούμε ότι οι κρύοι είναι και λίγο εγωιστές. Δηλαδή, λένε εγώ θέλω και είναι λογικό, γιατί είναι το πρώτο ζώδιο και συμβολίζει το εγώ μας. Αλλά ας δώσουν και λίγο προτεραιότητα και στους άλλους, οπότε καλό θα ήταν αυτό. Και ας εκτονώσουν και την ενέργειά τους, γιατί αυτό θα τους κάνει και πάρα πολύ καλό για να μην τους πνίγει αυτό το πράγμα. Επίσης να βρουν και λίγο χρόνο για να ηρεμήσουν, ας πούμε να κάτσουν λίγο μόνοι τους, να μην έχουν πολλά στο μυαλό τους και τους μπερδεύουν. Καλό λοιπόν θα είναι. Και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα θα έρθουν από μόνο τους, όπως είπαμε και προηγουμένως στη συζήτηση που κάναμε τη γενική. Τι να κάνουμε, υπομονή παιδιά. Πάμε στο ζώδιο του Ταύρου που από Δευτέρα σήμερα δηλαδή θα έχουν έτσι μια καλύτερη ψυχολογική κατάσταση, θα θέλουν να φλερτάρουν, θα θέλουν έτσι
να δουν ανθρώπους, ίσως αγαπημένους ανθρώπους. Έχουν ένα ενθουσιασμό. Βέβαια η κατάσταση και η ρουτίνα είναι η ίδια για όλους μας. Αυτό είναι λίγο ανατρεπτικό σε αυτό που θέλουν, δηλαδή και σε αυτό που ζουν, που θα θέλουν να είναι εγωιτευτικοί, όμορφοι, ωραίοι και να έχουν και μια διάθεση για φλερ. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, θα το υποστούν και αυτοί αυτό. Εγώ τώρα, μάλλον είμαι η ντροπή του ζωδίου σήμερα. Καμία τέτοια διάθεση δεν έχω. Θέλεις να φλερτάρεις, θέλεις να είσαι... Η ντροπή του ζωδίου σου λέω, καμία τέτοια διάθεση σήμερα, τίποτα. Ναι, εντάξει, από αύριο τότε. Άντε, καλά. Αύριο. Για λοιπόν, να δούμε. Λοιπόν, επίσης θέλω να πω από την Πέμπτη, λίγο προσοχή χρειάζεται, γιατί μπορεί να μην έχεις πολύ υπομονή, να μην έχετε δηλαδή πολύ υπομονή σε πολλά πράγματα και έτσι μπορεί να... δραστηριοποιηθείτε λίγο με εντάσεις. Σαββατοκύριακο κάνεις πράγματα ή κάνετε πράγματα αν θέλεις, να μιλήσουμε και στο γενική έτσι. Οπότε λίγο εκτονώνεται και αυτή η μαύρη και η κατάσταση. Πού περνάμε όλοι? Πάμε στους διδύμους. Οι δίδυμοι ως συνήθως είναι υπερκινητικά ζώδια. Αυτό το πράγμα δεν τους ταιριάζει, όπως δεν ταιριάζει και σε κανένα βέβαια πλέον, έτσι, είναι επικοινωνιακοί συνήθως, πάρα πολύ, μιλάνε, θέλουν να μιλάνε, θέλουν να κάνουν παρέες, αυτό δεν τους ταιριάζει, έρχεται σε κόντρα με τη φύση, επίσης και θα αρχίσουν να γκρινιάζουν, δεν θα τους αρέσουν τα πράγματα. Αυτό που θα ίσως μπορέσουν να κάνουν και να ξεφύγουν από αυτό θα είναι, αν έχουν δουλειά, να το ρίξουν στην εργασιοθεραπεία. Επίσης, θα προσπαθήσουν να βρούνε και άλλους τρόπους έτσι, διασκέδασης μέσα σε αυτή την καραντίνα που είμαστε, ίσως με έναν φίλο, μια φίλη κτλ. Κτλ. Να μπορέσουν τουλάχιστον να μιλήσουν και να επικοινωνήσουν, γιατί την έχουν πολύ μεγάλη αυτή την ανάγκη. Οπότε νομίζω ότι θα το καταφέρουν αυτό, να έχουν μια χαρούμενη ατμόσφαιρα στα μέσα της εβδομάδας. Επίσης, αν θέλουν να ξεκινήσουν κάτι, μπορούν να το κάνουν. Ίσως να θέλουν να έχουν μια διάθεση να ξεκινήσουν ή να βάλουν στόχους μετά από την καραντίνα, να ξεκινήσουν, οπότε να μην το φοβηθούν και ας το κάνουν. Επίσης, να προσέξουν, γιατί θα έχουμε και κάποιες αποκαλύψεις αυτή την εβδομάδα για όλα τα ζώδια, να προσέξουν τι λένε, πώς το λένε και βέβαια θα ακούσουν και κάτι, έτσι, γιατί θα αποκαλυφθούν και πράγματα. Σώματα κλειστά. Πάμε στο ζώδιο του καρκίνου. Ο καρκίνος, παρόλο που είναι ένα σπιτίσιο, εγώ το λέω, ζώδιο, του αρέσει το σπίτι, του αρέσει να έχει τη φωλιά του κτλ. Αυτή την εβδομάδα ίσως να έχει παραμείνει έτσι πολύ σπίτι και να θέλει και αυτός έτσι να λάμψει, έτσι, να βγει προς τα έξω κτλ. Κτλ. Να τον θαυμάσουν, ίσως οι δικοί του άνθρωποι, δεν ξέρω πώς. Αν όμως όλο αυτό που περνάμε, και θα το λέω και στα περισσότερα ζώδια, εάν μένουν και πολύ στο σπίτι, ξέρεις ότι θα υπάρξουν εντάσεις και γκρίνιες. Οπότε καλό είναι να το αποφεύγουμε αυτό. Αν νομίζουμε, και κυρίως με τα δικά μας πρόσωπα, αφού με αυτά μένουμε, τώρα αν είμαστε και μόνοι μας, με ποιον θα τσακωθούμε, με τους τύπους, δεν γίνεται. Λοιπόν, οπότε αν προκύψει αυτή η σύγκρουση με κάποιους οικείους από το σπίτι, μπορούν να το αποφύγουν και να κάνουν ή να το ρίξουν και αυτοί σε κάποιο νέο project που έχουν. Επίσης, να μπορέσουν να ακούσουν και τους άλλους, να μην τους περνάνε στον ντούκου δηλαδή, να μην λένε ότι έχουν μονίμως δίκιο αυτοί, και να τους συμπεριλάβουν στα σχέδιά τους, να κάνουν κάτι μαζί ωραίο έτσι, ίσως για να εκτονωθεί και αυτή η κατάσταση. Να μην αντιδράσουν υπερβολικά, να χαλαρώσουν, να δώσουν χρόνο στον εαυτό τους και στους άλλους, ούτως ώστε να γίνει και το κλίμα πιο γλυκό. Πάμε στο λιοντάρι, που καθώς ξεκινάει αυτή η εβδομάδα, ίσως να νιώσουν μια
άλλο αυτό, που το λιοντάρι μονίμως θέλει να είναι έξω και να λάβει, τώρα το αντίθετο. Νιώθουν μια κλεισούρα και μια εσωστρέφεια, δηλαδή... Θέλουν να μείνουν μέσα. Δεν νιώθουν καλά. Ναι, θέλουν λίγο, δηλαδή τους έχει πιάσει αυτό το... το περίεργο που λέμε, που με έχει πιάσει και εμένα. Λοιπόν... προσπαθήστε να χαλαρώσετε, κάντε έτσι μια ωραία ατμόσφαιρα, μιλήστε με φίλους, ίσως να βοηθηθείτε και από εκεί, να πάρετε λίγο κουράγιο, να σχεδιάσετε και να προγραμματίσετε κάποια πράγματα μακροπρόθεσμα μετά από τον εγκλεισμό αυτό που μετά από την καραντίνα που έχουμε μπει. Από την άνοιξη και μετά. Ναι, όλα μετά θα γίνουν, όλα μετά θα γίνουν. Για να ανέβει και η αυτοπεποίθησή σας, γιατί είναι λίγο κλονισμένη. Επίσης να πω ότι θα πρέπει να δείξουν μια επιπλέον προσοχή σε κάποια κίνητρα, που, έτσι, σε κάποια κρυμμένα κίνητρα που θα, ίσως θα θέλουν να κάνουν, αλλά μπορεί και να μην το πετύχουν έτσι όπως το θέλουν να το κάνουν. Πάντως έχουν από το τέλος της εβδομάδας και μετά, από το Σαββατοκύριακο δηλαδή, θα φτιαχτεί η ψυχολογία τους και τα συναισθήματά τους κτλ. Κτλ. Και ίσως κάνουν και μία καινούργια γνωριμία, δεν ξέρω. Πάμε στο ζώδιο του Παρθένου. Λοιπόν, είναι καλά οι Παρθένοι από σήμερα Δευτέρα κτλ. Ναι, και αυτοί έχουν περάσει πολλά, όλοι μας έχουμε περάσει πολλά. Δηλαδή η εβδομάδα ξεκινά με σούπερ οργάνωση, οργανωτικό ζώδιο ο Παρθένος. Πολλά μπορούν να πετύχουν, τους αρέσει η δουλειά, είναι τελειομανείς, δεν τους ενοχλούν οι λεπτομέρειες, παρόλο που και αυτοί τα νεύρα τους είναι στην τσίτα, μπορεί να τους ενοχλήσουν οι λεπτομέρειες. Και αυτοί θα πρέπει έτσι λίγο να ριλαξάρουν, να το δουν λίγο πιο χαλαρά. Επίσης να μην παίρνουν πολύ αυθόρμητα, δεν είναι δικό τους θέμα, αλλά θέλουν να κάνουν πράγματα και είναι σαν να μπλοκάρουν. Όλοι μας έχουμε μπλοκάρει και θέλουμε να κάνουμε πράγματα που πραγματικά οι Παρθένοι είναι πιο οργανωμένοι και σκέφτονται πριν δράσουν. Το θέμα είναι... να μην πάρουν ασυνήθιστα για αυτούς αποφάσεις που μπορεί να μην τους βγουν και σε καλό. Πάντως, Μαρίνα μου, να πω ότι δεν είναι και πολύ εύκολο να περνάς καραντίνα και με ένα Παρθένο. Έτσι, να δώσουμε λίγο δίκαιο και σε αυτούς που βρίσκονται δίπλα στους Παρθένους. Γιατί... Έχει Παρθένο μου φαίνεται κάπου, Έτσι, ακριβώς. Κοίταξε, εγώ έχω να σου πω μία Αφροδίτη στην Παρθένο που τα θέλω όλα τακτοποιημένα και όλα τέλεια και οργανωμένα. Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Οι άλλοι νομίζουν όμως ότι είναι ψυχαναγκαστική. Ναι, είναι σε... Δεν άλλο, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Λέω, γιατί ρε παιδιά, έχω ένα ωραίο αυτό, βάλτε το εκεί. Έλα στα λόγια μου λοιπόν, έλα στα λόγια μου. Το βλέπετε παιδιά εσείς, αλλά εγώ δεν το καταλαβαίνω. Έτσι. Για να συνεχίσουμε με το επόμενο ζώδιο. Λοιπόν, όχι να πω, να τελειώσετε από το Σαββατοκύριακο και μετά. Η ροή των πραγμάτων θα είναι καλύτερη για τους Παρθένους και αυτό σημαίνει ότι δεν θα είναι και τόσο ψυχαναγκαστική. Θα μπορέσετε κι εσείς, δηλαδή οι άλλοι, να αναπτύξετε λιγάκι και... τους αγαπημένους σας Παρθένους, έτσι. Μα γιατί, μόρα μου, τους κακολογείτε? Όχι, δεν λέω. Έχω και εγώ πολλά στοιχεία Παρθένου. Απλά το θέμα είναι ότι δεν μπορούν να περάσουν καλά μαζί μου καραντίνα. Και εγώ τα θέλω λίγο, ξέρεις, έτσι, τακτοποιημένα. Τακτοποιημένα, αυτό. Ωραία. Γιατί έχω και εγώ, έτσι... Αφροδίτη, δηλαδή η Αφροδίτη αντιπροσωπεύει τα χρήματα και την αγάπη. Και είμαστε άνθρωποι που φροντίζουμε τους άλλους. Δηλαδή την αγάπη μας μπορεί να τη δείχνουμε και με τα αγκαλίτσες και φυλάκια, αλλά τη δείχνουμε πιο πολύ με το φρόντισμα. Οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό όταν φροντίζεις πραγματικά με αγάπη τον άλλον. Να το πούμε και να το ακούσουν. Ότι και το να φροντίζεις κάποιον πάει να πει ότι τον αγαπάς. Δεν χρειάζεται να του λες αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου συνέχεια.
Και όταν θες να τον φροντίζεις και να περνάει καλά σε ένα ωραίο, καθαρό περιβάλλον, αυτό είναι μεγάλη αγάπη. Μεγάλη, η μεγαλύτερη. Έτσι, είδες πού να με καταλαβαίνει κάποιος άνθρωπος. Πάμε στους δικούς. Τη Δευτέρα λοιπόν έχουμε να μπορεί να προκύψουν πολλές ευκαιρίες επικοινωνίας. Μπορούμε να μάθουμε πολλά. Εγώ είμαι ζυγός, όπως το λέω και για μένα. Μπορείτε λοιπόν και εσείς φίλοι ζυγοί να μάθετε πολλά, να διασκεδάσετε όπως νομίζετε εσείς. Δεν ξέρω πώς, με φίλους και με γνωστούς. Τώρα είπαμε ότι πολλά άτομα δεν μπορούμε να διασκεδάσουμε, αλλά μπορεί να είναι ένας, δύο που να ανήκουν στην οικογένειά μας και να περνάμε καλά. Επίσης, επειδή αυτή η εβδομάδα έχει κάτι διαφορετικό από τη Νέα Σελήνη, είναι πιο λαμπερή όλη. Δηλαδή, αν πάμε κάπου, αν βγούμε έξω, θα γυρίσουν να μας κοιτάξουν, θα έχουμε έτσι μια καλύτερη αυτοπεποίθηση και ίσως... Και τα βλέμματα να είναι στραμμένα και λίγο προς εμάς. Μας αρέσει. Μόνο η αστυνομία να μην γυρίσει να μας κοιτάξει. Απολαμβάνουμε λοιπόν αυτή. Κοίταξε, εμείς έχουμε, η ζυγή κοιτάβρη, έχουμε την Αφροδίτη. Μην το ξεχνάς αυτό. Είναι η κυρία του πλανήτη. Έτσι. Απολαμβάνουμε λοιπόν την προσοχή των άλλων και μας αρέσει γιατί... να κάνουμε, αφού μας αρέσει και μπορούμε να κάνουμε και έτσι λίγο πιο ρομαντικά όνειρα. Δεν ξέρω, για αυτούς που είναι και λίγο αδέσμευτοι, όχι λίγο, είναι αδέσμευτοι, μπορούν να κάνουν κάποια όνειρα ρομαντικά που νομίζω ότι είναι πολύ κοντά μετά την καραντίνα ή μπορεί και να γνωρίσουμε και κάποιο άτομο μέσα από Facebook, μέσα από social media. Μάλιστα. Ή μπορεί να το έχουν γνωρίσει ήδη και να μην το ξέρουν. Μπορεί και αυτό. Και ξέρεις, σε πολλές φιλίες, όταν μιλάς πολύ στο τηλέφωνο, όταν έρχεσαι πολύ κοντά κτλ, ξυπνάνε και άλλα πράγματα. Έτσι. Εντάξει, φιλίες εννοώ, φιλίες που δεν είναι φιλίες. Ναι. Γιατί το έχουμε πιάσει. Για να συνεχίσουμε. Λοιπόν, στο Σκορπιό λοιπόν, κάποιες λεπτομέρειες διαδικαστικά τη Δευτέρα που πρέπει να τακτοποιηθούν, θα τακτοποιηθούν. Μπορείτε να κάνετε σχέδια και αυτά όντως να πάνε καλά, δηλαδή να θέλετε να διεκπαιρεώσετε κάποια πράγματα και θα γίνουν όλα όπως τα θέλετε. Προσέξτε μήπως αποκαλυφθούν κάποια πράγματα, κάποια μυστικά που έχετε, γιατί οι σκορπιοί έχουν και μυστικά, δεν τα λένε και όλα. Τους ξεφεύγουν δηλαδή, ξεφεύγουν κάποια μυστικά, προσοχή λοιπόν στα μυστικά σας. Επίσης, σας έχει πιάσει και λίγο η εσωστρέφεια. Ο Σκορπιός είναι και ένα ζώδιο που δεν είναι και πολύ έτσι αλέγρο, να το πω. Οπότε θα τον έχει πιάσει αυτή η εσωστρέφεια και λόγω καραντίνας. Οπότε καλό είναι να αφιερώσει χρόνο στον εαυτό του ή για να σκεφτεί κάτι ή κάτι που τον ενοχλεί. Ή να πει και κάτι που τον ενοχλεί σε κάποια πρόσωπα κτλ. Οπότε θα βρει και μια πολύ καλή και σημαντική λύση. Αργότερα το Σαββατοκύριακο, από το Σαββατοκύριακο φτιάχνουν τα πράγματα και απολαμβάνουν καλύτερα ίσως αυτό που ζουν. Πάμε να δούμε τώρα και τους τοξότες μας, που από τη Δευτέρα αρχίζει ένας αγώνας δρόμου, κάποιες διαμάχες, κάποιοι διαμαρτύρονται, κάτι δεν μπορούν να διαχειριστούν καλά, κάποιες λεπτομέρειες ξεφεύγουν από εδώ, κάτι γίνεται από εκεί, εν πάση περιπτώσει είναι ένα ψιλομπάχαλο, να το πω έτσι. Οπότε πάρτε μια βαθιά αναπνοή και κάντε τα, εν πάση περιπτώσει. Και πείτε ότι okay, θα γίνουν όπως πρέπει να γίνουν ή μπορεί και να πέσουμε και λίγο έξω σε αυτά που είχαμε βάλει προτεραιότητες, αλλά θα χαλαρώσουμε στο τέλος. Η εβδομάδα από το μέσο και μετά γίνεται λίγο καλύτερη. Βρίσκετε τρόπους να σας αγαπήσουν και να αγαπηθείτε, να σας το πούνε και από φίλους που συναντάτε, ίσως και από διάφορους γνωστούς, θα το πω έτσι, αλλά με μια έτσι φιλική παρότρινση να το πω, γιατί θα πείτε τις επιθυμίες σας ή αυτά που θέλετε και θα τα αναγνωρίσουν. Οπότε θα πάρετε ένα καλό feedback, μια καλή ανατροφοδότηση.
Από την Πέμπτη μέχρι και το Σαββατοκύριακο η διάθεση είναι, είπαμε, καλύτερη και θα κάνετε και πράγματα που θα σας αρέσουν και μπορεί και να έχετε να βρείτε και εσείς φίλους και μέσα από τα social. Μια χαρά. Πάμε τώρα στους εγώ καιρούς. Να σε ρωτήσω κάτι, αγάπη μου. Δεν έχουμε ανοίξει καρτούλες. Θες να ανοίξουμε μία-μία μετά ή να μην ανοίξουμε καθόλου? Να το κάνουμε την ερχόμενη εβδομάδα, γιατί σήμερα λίγο ο χρόνος... Πιστεύω μου, τις είχα εδώ και τις ξέχασα. Λοιπόν, πάμε στα ζώδια, στο ζώδιο του εγώ καιρού. Δύο μας μείναν ακόμα. Το φιλόδοξο ζώδιο του εγώ καιρού, τι άλλο θα μπορούσε να κάνει? Οργανώνει μεγάλα σχέδια. Θέλει να υλοποιήσει κάποιες ιδέες, θέλει να πετύχει πολλά πράγματα. Είναι σαν να το έχουν βάλει μέσα και το έχουν κόψει τα φτερά. Θα το κάνει, γιατί δεν μπορεί να μην έχει την επικοινωνία και την φιλοδοξία, ειδικά στην εργασία. Θα πάρει αποφάσεις και τα πράγματα από το μέσον και μετά της εβδομάδας και το Σαββατοκύριακο θα είναι πολύ 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 καλύτερα. Εκμεταλλευτείτε κάποιες ευκαιρίες που σας έρχονται και κάποιες λεπτομέρειες κοιτάξτε τις καλύτερα. Ο υδροχός μας τώρα, που πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί αυτή την εβδομάδα για να μπορέσετε να διασφαλίσετε κάποια κεκτημένα σας και να αντιμετωπίσετε κάποια προβληματάκια, θεματάκια, να το πω, με τα χρήματα ή τη δουλειά. Επίσης, κοιτάξτε λεπτομέρειες, κοιτάξτε τι υπογράφετε, κοιτάξτε κάτω στα μικρά γραμματάκια κτλ. Κτλ. Δώστε μεγαλύτερη, έτσι, να το πω... Προσοχή. Προσοχή, ναι, μπράβο, προσοχή σε αυτά που ξέρετε και στο gut instinct, που λέμε, και στο ένστικτό σας, γιατί θα σας χρησιμεύσει πάρα πολύ στο να αποφύγετε διάφορους κοπέλους. Από την Πέμπτη και μετά και τα λοιπά και τα λοιπά, και εσείς επιβραδύνετε όλα αυτά που σας επιέζουν και τα λοιπά, χαλαρώνετε και το Σαββατοκύριακο πάλι θα είναι καλύτερο. Και πάμε στον ηχθείς, που επειδή είναι και πολυπράγμων ηχθείς, ξέρουν πολλά πράγματα όντως, γιατί είναι και το τελευταίο και το 10ο ζώδιο και έχει πολλές γνώσεις, μη σας φαίνεται ότι κάτι μπορεί να μην το ξέρετε και θα το μάθετε στην πορεία. Γεγονότα μπορούν να συμβούν. Μη φοβηθείτε όμως να κάνετε κάποιες ενέργειες, ακόμα και αν δεν έχετε όλες τις απαντήσεις μέσα σας. Και εσείς μπορείτε να εμπιστευτείτε το ένστικτό σας. Αν δεν ξέρετε κάτι, μπορείτε να ρωτήσετε για να μην χάσετε καμία ευκαιρία. Και βέβαια να τακτοποιήσετε με προσοχή κάποια πράγματα που πρέπει να αξιοποιήσετε. Την Τρίτη και την Τετάρτη μπορεί να υπάρξουν κάποια μικροπροβληματάκια με μια συνεργασία. Επίσης, να μην συγκρουστείτε με άτομα του οικογενειακού σας περιβάλλοντος. Και φυσικά, αν χρειάζεται να φύγει κάτι από τη ζωή σας, αφήστε το με αγάπη να φύγει για να έρθει κάτι καινούριο. Και εσείς από την Πέμπτη και μετά και το Σαββατοκύριακο θα είναι πάρα πάρα πολύ καλύτερο. Οπότε κλείνουμε με θετικές έτσι δηλώσεις, με κάτι πολύ καλύτερο. Έτσι. Υπομονή, βαστάμε γερά μέχρι και την Πέμπτη, όλοι οι εκπρόσωποι του ζωδιακού κύκλου και παίρνουμε ανάσα από Πέμπτη. Ξεκινάει καλά από τις προηγούμενες, εντάξει, και το Σαββατοκύριακο ακόμα καλύτερα. Μια χαρά. Παράπονο δεν έχουμε. Δεν έχουμε κανένα παράπονο. Την υγειά μας να έχουμε και όλα θα γίνουν. Μαρινάκι μου... Όμορφο και γλυκό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και αγαπώ πάρα πολύ. Πολλά φιλιά. Να είμαστε καλά με υγεία και ψυχική υγεία. Και την άλλη φορά θα κάνουμε και τις καρτούλες μας. Έτσι. Εντάξει, αγάπη μου. Ναι, φιλιά. Καλή εβδομάδα. Επίσης. Λοιπόν, και εμείς θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν από αυτό, 24610-42296, το τηλέφωνο που μπορείτε να καλείτε για να πάρετε μέρος στην κλήρωση για μία δωροεπιταγή για τις αγορές σας από το κρεοπωλείο Λουκάς, τα κρέατα της εβδομάδος, λοιπόν, από το κρεοπωλείο Λουκάς στην Τολεμαΐδα. Πάμε σε διαφημισούλες και επιστρέφουμε εδώ.